Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Ήταν μια φορά. Καλώς ήρθατε στο 7, ή μάλλον τι καλώς ήρθατε. Είσαστε ήδη στη συγκρότητα του 7 από την προηγούμενη εκπομπή. Κύριος Αντώναρος μας κάνει μια καλή πάσα. Λοιπόν, αστείευαμε, έτσι παίζουμε μεταξύ μας οι συντελεστές του 7. Η σημερινή καλεσμένη έχει χαρακτηριστεί σαν μία από τις μεγαλύτερες φωνές. Θα έλεγα η μεγαλύτερη φωνή και έχει χαρακτηριστεί έτσι του ελληνικού τραγουδιού. Και έχει χαρακτηριστεί έτσι όχι μόνο από το κοινό, αλλά και από συνθέτες μεγάλου ελληνικού, όπως ο Χατζηδάκης, ο Πλέσας και πάρα πολλοί άλλοι. Κυρίες και κύριοι, σήμερα μαζί μας η... Μάλιστα. Σήμερα μαζί μας, λοιπόν, η Τζένι Βαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα. Εγώ ευχαριστώ. Να μιλήσουμε... Μου επιτρέψεις να σου μιλάω στον ελληνικό. Έλα, Χριστέ μου, Παναγιέ μου. Όχι, όχι. Συνηθίζω να είμαι με τις κυρίες πάντα, ξέρεις, να διατηρώ τον πληθυντικό αυτόν της ευγενίας, αλλά δεν γίνεται μαζί σου, γιατί πια έχουμε πει τόσα πολλά πράγματα και έχουμε μιλήσει τόσο πολύ. Εκτός από αυτό, νομίζω ότι οι καλλιτέχνες είναι με το μικρό τους όνομα και στον ελληνικό πάντα. Σεβαστοί και αγαπημένοι, αλλά ο ελληνικός νομίζω είναι ο αριθμός της οικειότητας. Να είσαι καλός, ευχαριστώ ειλικρινά. Και νομίζω ότι έχουμε πραγματικά να πούμε, πέρα από αυτά που ξέρω για σένα, να πούμε και διάφορα άλλα που συνθέτουν το παζλ της προσωπικότητάς σου και το προφίλ σου γενικότερα, όχι μόνο μέσα από τα τραγούδια που ξέρει ο κόσμος. Και ήθελα να πω τώρα για το αν είναι αγάπη αμαρτία, το σε βλέπω στο ποτήρι μου και όλα αυτά τα σχετικά. Έχω φοβερές αναμνήσεις από αυτό το τραγούδι. Για να μου πεις και ποιος δεν έχει το αν είναι αγάπη αμαρτία από αυτό το τραγούδι και ποιος δεν έχει αναμνήσεις. Βέβαια, εμένα αυτό το τραγούδι με συνδέει με έναν φίλο που έχει χαθεί πια, δεν είναι μαζί μας. Είναι ένα βράδυ που... Θα στα πω μετά, εν πάση περιπτώσει. Αν μην αρχίσω εγώ τώρα να λέω για σένα. Πώς ξεκινάς το τραγούδι? Πώς γίνεται και μπαίνεις στο χώρο αυτόν? Για καλή μου τύχη, στην μητέρα μου δίπλα, σημειωτέων ότι τη μητέρα μου την έβλεπα μία φορά το μήνα ή μία φορά την εβδομάδα, αναλόγως, δεν μέναμε μαζί δηλαδή. Όμως τραγουδούσα όλες τις ώρες, εκτός από τις ώρες που κοιμόμουν. Και δίπλα ακριβώς στο σπίτι της μητέρας μου ήταν ένας δημοσιογράφος μετέπειτα, ο Γιώργος Ακολοκοτρώνης, ο οποίος είχε μουσικότητα και μπορούσε να διακρίνει. Και τη ρώτησε τη μαμά, ποιο είναι αυτό το κοριτσάκι που τραγουδάει έτσι, να μην σε απολογώ, την επηρέασε. Της είπε, προς Θεού μην την αφήσει, άμα θελήσει να ασχοληθεί με το τραγούδι. Και ο ίδιος με πήγε στον Πλέσα. Μάλιστα. Ο Γιώργος. Πήγε μία, με πήγε δύο. Εγώ μόλις πλησίαζε η ώρα, έφευγα. Είχα φοβόμουν πολύ, ντρεπόμουν. Τέλος πάντων, την τρίτη φορά του έχει μιλήσει του Πλέσα ο Γιώργος και μου λέει: Δεσποινή, εσύ. Και με κράτησε, με άκουσε. Α, σε πήγε σε κάποιες εκπομπές που έκανε. Έκανε μία εκπομπή με τον Γιώργο Οικονομίδη. Μάλιστα. Τα νέα ταλέντα. Ναι, ναι, ναι. Που ήταν ηχογραφημένα στο στούντιο και. Τη θυμάμαι αυτή την εκπομπή, γιατί διατηρήθηκε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και βγήκαν από αυτές τις εκπομπές. Και η Ρένα Ντόρ ήταν πάντα ο μόνιμος συνεργάτης της εκπομπής. Και βγάζαν, άκουγε όταν τελείωνε δηλαδή η εκπομπή, άκουγε τα παιδιά που θέλανε. Τέλος πάντων, μ' άκουσε, μου είπε μια φράση που νομίζω ότι με σημάδεψε, πήρα κουράγιο. Στη συνέχεια. Μου είπα να αμφισβήτη, τα έχεις αξία. Και το λέω αυτό γιατί ο Μίμης, καλή του όρο και να είναι, δεν χαρίζει κάστανο ποτέ. Ήταν πολύ σκέτος και αυστηρός. Αφού μου είπε αυτό το πράγμα... Τι τραγούδι σε θυμάσαι? Ναι. Του είπα ένα τραγούδι που είχε κάνει σουξέ τότε η Νάντια Κωνσταντοπούλου. Του Χατζαποστόλου, νομίζω. Το «Τι φταίω εγώ αν σε αγαπώ». Ήταν το τραγούδι της εποχής, το ραδιόφωνο συνέχεια. Και το ήξερα και του είπα αυτό. Και μου είπε, τι θέλεις να... Ήμουν σχολείο εδώ μεταξύ. Αυτό ήθελα να πω, σχολείο. Και κρυφά όλα αυτά από τον μπαμπά, ο οποίος θα σχορέστονε, τον έτρεμα και ήταν η μοναδική φορά που είπα, μου είχε τάξει ότι θα μας φάξει το κατόφλι. Το έχω ακούσει σε αυτή την εκπομπή, από όλους όμως. Ναι, ήταν η γενιά μας. Ήταν η γενιά μας. Οι γονείς μας ήταν αυστηροί. Όχι πως δεν υπάρχουν και σήμερα αντιρρήσεις από τα σπίτια. Απλώς τότε αυτό ήταν κανόνας. Τι θα κάνεις, τι θα γίνεις τραγουδιστής. Θα πεθάνεις ψάθα. Τα γνωστά. Έτσι, σίγουρα. Ήταν η γενιά μας που αντιμετώπιζε πολλές δυσκολίες αυτό.
Αλλά δεν ήταν μόνο οι δυσκολίες. Το αψήφισα. Δεν ήταν μόνο οι δυσκολίες. Δεν ήταν για το ότι κάποια στιγμή είχε διαμορφωθεί μια άλλη άποψη για τους θεατρίνους, για τους τραγουδιστές, για τις τραγουδίστρες. Σίγουρα. Κακώς, να υπάρχει ανέκδοτο. Σκρίβερε τάδε. Λοιπόν, μου είπε ο Πλέσσας, θέλεις να βγεις να τραγουδάς σε κόσμο. Και είπα, όχι, αφού είμαι, δεν μπορώ καταρχήν. Μου λέει, το πιο σωστό από όλα είναι να δώσεις εξετάσεις στη ραδιοφωνία. Αν περάσεις, γιατί δεν είναι και σίγουρο. Τότε να το ξαναπούμε για άλλη μια φορά, το ότι έδιναν εξετάσεις για να μπεις στη ραδιοφωνία και να τραγουδήσεις. Να τραγουδήσεις με τη μεγάλη ορχήστρα. Με την ορχήστρα της, του ΕΙΡ, τι ήταν τότε. ΕΙΡ. Ναι. Και έτσι έκανα τα υπέβαλα τις αιτήσεις μου κλπ. Ήρθε η ειδοποίηση μετά κάποιους μήνες. Καράτησε αυτό περίπου 8 μήνες ώσπου να έρθει η ώρα που θα τραγουδούσα στην Επιτροπή. Εμένα έκρινε η Επιτροπή. Το σχολείο βέβαια, έτσι το συνεχίζεις. Ναι. Και άρχισα να κάνω, ήταν πολύ αργές οι εκπομπές ακόμη. Πάρα πολύ. Μία στο τόσο. Όμως παρόλα αυτά μετά από κάποιο καιρό με κατάλαβε ο πατέρας μου. Είχα το δίπορτο, ξέρεις, το ότι πάω στη μαμά, ας πούμε, και μπορούσα να ελύσουμε λίγο πιο εύκολα. Αλλά κάποια στιγμή με κατάλαβε, μου έβγαλε τις βαλίτσες μου απ' έξω, γυρνώντας από το φροντιστήριο εγώ το βράδυ. Βρήκα κλειδωμένο το σπίτι και τις βαλίτσες μου απ' έξω. Ήξερε ότι θα πάω στη μαμά μου, δεν με άφηνε στο δρόμο προς Θεού. Και έτσι πήγα στη μαμά μου και είχα πιο ελευθερία. Όπου συνεχίζω, γιατί είναι το σπουδαιότερο πάλι, ένα από τα σπουδαιότερα που έχω μάθει στη ζωή μου, σε ένα χρόνο περίπου που εγώ δεν είχα βγει σε κέντρα ή σε τέτοιο καθόλου, αλλά έκανα πρωινά με τον Οικονομίδη και τον Πλέσσα στο ΡΕΞ. Σαββατοκύριακα, κάτι ήταν, πού θυμόταν. Κυριακή πρωί, πάντα. Ο πατέρας μου δούλευε, ήταν αρχιεργάτης εφημερίδα. Μάλιστα. Βραδινός. Και μάζευε κουτσομπολιά χωρίς να ξέρει κανένας ότι με λένε Ευγενία Βραχνού και είχα βγει ως Τζένι Βάνου, είχα αλλάξει το όνομα. Και οι δημοσιογράφοι της τότε εποχής μαζευόντουσαν, ξέρεις, για να δώσουν την είδηση ή δεν ξέρω τι. Και βέβαια συζητούσαν, χωρίς να ξέρουν ότι ο κύριος είναι ο πατέρας, ο μπαμπάς μου. Και στο χρόνο πάνω ήρθε ο μπαμπάς μου και δεν τον είχα δει ένα χρόνο. Ήμουνα το διωγμένο παιδί, ας πούμε. Αλλά ήρθε, μου είπε, συγγνώμη, δεν ήξερα τι παιδί έχω κάνει στην πραγματικότητα. Και μου έμεθε και αυτό το σπουδαίο, ότι θα το ξέρεις πάντα αυτό, όσο μεγάλος και να γίνεις, όσο μεγάλος και σε ηλικία και σε όνομα, όταν φταίς θα ζητάς συγγνώμη. Μπράβο. Και εντάξει, όμως. Σπουδαίος άνθρωπος. Mm. Σπουδαίος. Σωστότατος. Και αισθάνεσαι πια αρκετά ελεύθερη, αφού έχεις και πέρα, την πια, συγγνώμη του πατέρα. Αρχίζει πια έντονα όλα, δισκογραφία, ξέρεις, το τραγουδιστικό φαινόμενο της εποχής. Ναι. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Το ξέρουμε έτσι καλλιώς. Σε μία εποχή... Δεν το λες εσύ για τον εαυτό σου, σε μία εποχή... ξέρω πόσο μετριόφρον είσαι. Χείρεψε μία πολύ σπουδαία θέση. Χείρεψε από απουσία, όχι από... Έφυγε η Νάνα στο εξωτερικό, άρχισε η καριέρα της, η μεγάλη στο εξωτερικό. Και οπωσδήποτε υπήρχε πολλή δουλειά γύρω από το ύφος της δουλειάς της Νάνας, που μπορούσα να αναλάβω εγώ. Και έτσι μπήκα στη δισκογραφία. Ποιος ήταν ο πρώτος δίσκος? Ήτανε άλλο ένα τραγούδι και οι Φτωχογειτονιές, του Πλέσσα με στίχους του Πρετεντέρη. Ναι. Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που δεν έγινε έτσι πολύ γνωστό ποτέ. Και αμέσως μετά, αυτό που άρχισε η εισαγωγή, που είναι η πρώτη μου επίσημη εμφάνιση μπροστά σε κοινό, στο Φεστιβάλ Τραγουδιού, στον υπόδρομο όμως, πριν πάει στη Θεσσαλονίκη. Θα σε ρωτούσα, εσύ μέχρι τότε τραγουδάς βέβαια σε κάποιες εκπομπές ή τραγουδάς και κάνεις τον πρώτο σου δίσκο. Ναι. Η πρώτη σου εμφάνιση σε κοινό που απευθύνεσαι σε κόσμο πότε είναι? Εκτός από την ημέρα που στα ταλέντα είχες κάποιο κοινό? Όχι, προφανώς. Το φεστιβάλ. Είναι το φεστιβάλ, έτσι. Και στα πρωινά του Οικονομίδη, γιατί ναι, ναι, το θέατρο ήταν πάντα γεμάτο, ναι. Αλλά έτσι σε σοβαρή και μάλιστα φεστιβάλ τραγουδιού, ναι, που ήταν μεγαθύρια όλα δίπλα μου. Με ποιο τραγούδι πας στο φεστιβάλ? Αυτό που άκουσες τώρα, αυτό, το «Η αγάπη μας». Ναι.
μουσχουρή. Πώς πήγε καλά? Δεν πήγε καλά, δεν πήρε βραβείο κανένα. Αλλά ήταν όμως, για σένα... Ένα πάρα πολύ σημαντικό πάλι για μένα. Θα μου το πεις. Πρέπει να κάνουμε διάλειμμα. Θα κάνουμε το διαλυματάκι το αναγκαίο και πανερχόμαστε σε λίγο. Κάτι μου έλεγες για την πρώτη σου εμφάνιση στο φεστιβάλ, στον υπόδρομο. Δεν ψήφισε ο κόσμος εκεί, ψήφισε επιτροπή. 12 μελής. Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Δεν έχει σημασία. Μέσα σε αυτή την επιτροπή, όμως, ήταν ο Δημήτρης Χόρν. Και όταν έφτασε η ώρα, τι ψηφίσεις εσύ, τι ψηφίσεις εσύ, ο Δημήτρης Χόρν είπε τη Τζένι Βάνου. Η Κίτη Σολομού, η γυναίκα του Σολομού, του σκηνοθέτη μεγάλου, ήταν η διευθύντρια μουσικού προγράμματος στην ΕΙΡ, στο ΕΙΡ. Του λέει, Τάκη, εδώ ψηφίζουμε τραγούδια, όχι τραγουδιστές. Λέγω, ψηφίζω Τζένι Βάνου. Δεν έχετε καταλάβει ότι βγήκε μια φωνή που θα μας ταλαιπωρεί τα επόμενα 50 χρόνια. Και βέβαια το έμαθα αυτό. Και δεν πήρα βραβείο, αλλά μεγαλύτερη επιβράβευση από ό,τι είπε ο Τάκης ο Χόρν. Το συζητούσα χτες. Αισθάνομαι πάρα πολύ ευτυχής, γιατί αγαπήθηκα πάρα πολύ από πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Δεν μιλάω για θαυμασμό. Ο θαυμασμός είναι ξένη λέξη προς εμένα. Εγώ έχω ανθρώπους που με αγαπάνε σαν τραγουδίστρια. Λοιπόν, νομίζω ότι τους αγάπησα και με αγάπησαν από τους πιο αξιόλογους ανθρώπους που υπάρχουν στον τόπο μας. Ναι, βρέθηκες σε μια περίοδο που πραγματικά σφίζει ο τόπος από σημαντικές προσωπικότητες και του θεάτρου και του τραγουδιού. Και γίνομαι το αγαπημένο τους παιδί. Ναι. Σχεδόν όλων. Αργότερα που τραγούδησες σε κέντρα, έρχονταν σε συναντούσα. Ναι, βέβαια. Και κατάπινα τη γλώσσα μου. αισθανόμουν μέχρι τώρα, βέβαια. Δεν το έχω ξεπεράσει αυτό. Το τρακ. Αλλά ειδικά όταν είναι συνάδελφος από οποιοδήποτε χώρο, συνάδελφος του θεάτρου ή του κινηματογράφου ή οτιδήποτε, το τρακ μου γίνεται καταστροφικό. Καταστροφικό. Αισθάνομαι πάντα ότι δίνω... Είναι καλό, μου λένε, μα πώς έχεις τρακ. Λέω, κάθε εμφάνιση μπροστά σε κοινό για μένα είναι ένα είδος εξετάσεων. Δεν το ξεπέρασε αυτό, ούτε πρέπει νομίζω να το ξεπερνάει κανένας. Και εσύ από τη θέση σου το ίδιο πρέπει να αισθάνεσαι. Εγώ όταν είναι συνάδελφος από κάτω, εγώ έχω τρακ έτσι κι αλλιώς σε κάθε καλλιτεχνική εκδήλωση, είτε είναι τηλεοπτική είτε είναι θεατρική. Και νομίζω ότι είναι και χαρακτηριστικό των, δεν λέω των μεγάλων καλλιτεχνών, αλλά είναι χαρακτηριστικό των ανθρώπων που αισθάνονται ότι έχουν μια ευθύνη, ότι κουβαλάνε μια ευθύνη. Ακριβώς. Είχε πει κάποτε σε μια πολύ μεγάλη πρωταγωνίστρια, μια νεαρή ηθοποιός. Σάρα Μπερνάρ. Όχι, σε Ελληνίδα. Ότι, κύρια Τάδε μου, εγώ δεν έχω τρακ. Τι περίεργο πράγμα. Λέει, βγαίνω στη σκηνή και δεν έχω καθόλου τρακ. Και τους λέει, δεν πειράζει, κοριτσάκι μου, το τρακ έρχεται με το ταλέντο. Αυτό το είπε και η μεγάλη Σάρα Μπερνάρ. Σε μια αντίστοιχη έτσι περίπτωση που της είπε ότι έχετε τρακ, κυρία Μπερνάρ, εγώ δεν έχω ποτέ καινούρια. Της λέει, άρα για του χρόνου θα ξαναμιλάμε, σαν συνάδελφοι. Πότε εμφανίστηκε για πρώτη φορά, λοιπόν, μετά από τον... Από το Φεστιβάλ Τραγουδίου κάνεις ένα μπάσιμο στα πράγματα έτσι πολύ δυναμικό. Ναι. Κάνεις δισκογραφία συνέχεια και τραγουδάς σε κέντρο κατευθείαν. Και πάω στο μαγαζί που είχε αφήσει η Νάνα η Μούσκουρη. Μάλιστα, ναι, ναι. Που είχε 15 μέρες ακόμη για να κλείσει τη σεζόν του, ας πούμε. Με είχαν ακούσει από το ραδιόφωνο. Με άκουσε ο κύριος Βάσος Ιτανίδης. Ήρθε με τη Σμάρο Στεφανίδη, τη γυναίκα του. Με βρήκαν μέσω ραδιοφώνου. Μου είπαν να θέλουμε να έρθει σε αυτό το μέρος για 15 μέρες. Ήταν ένα μέρος που πάλι γνώρισα εκεί. Έφυγε πια για την καριέρα της. Ναι. Ναι. Και είχε ακόμα 15 μέρες να κλείσει. Ακριβώς. Η σεζόν. Εκεί βρέθηκα σε ένα κύκλο. Γιατί ήταν το μαγαζί του παλατιού αυτό. Μάλιστα. Ερχόταν ο τότε διάδοχος Κωνσταντίνος και όλοι... Και μπήκα πάλι ευτυχώς σε ένα κύκλο που... Σου τέριαζε. Δεν μου τέριαζε, δεν εννοώ αυτό, αλλά ο φόβος μου, γιατί ήμουν πάρα πολύ φοβισμένη, σου λέω,
Βρήκε ανταπόκριση, δεν ήταν όπως είναι τώρα το ξεφάντωμα το λαϊκό, που και ξέρω εγώ δεν μπορούμε να καταλάβουν αν έχει τράκ να σε βοηθήσουν. Ναι. Αυτό το πράγμα, αυτή η αγκαλιά που βρήκα εκεί, και βέβαια δεν κράτησε 15 μέρες, κράτησε 1,5 μήνα. Ναι. Γιατί πήγε πολύ καλά η εμφάνισή μου και εντάξει. Και εκεί, σε εκείνο το μαγαζί, ήρθε και με βρήκε ο Μανώλης ο Χιώτης, συγχωρεμένος, με τη Μέρι Λίντα. Και με πήραν μαζί τους το καλοκαιρινό, στην καλοκαιρινή σεζόν, σαν όνομα ακριβώς μετά από αυτούς. Αν όλοι είσαι έτσι, Μέρι Λίντα, Τζένι Βάν. Και άρχισαν τότε να βγαίνουν και κάποια καλά χρήματα, Τζένι. Κοίτα, όταν πήγα στο Τζάκι λεγόταν το μαγαζί αυτό, έπαιρνα, ξέρω εγώ, 80 δραχμές, θυμάμαι. Και ο Μανώλης ο Χιώτης μου έδωσε 400 δραχμές με ροκάματο. Ήταν πάρα πολλά λεφτά, μιλάμε το 61, 400 δραχμές. Νόμιζα ότι με κοροϊδεύει όταν μου είπε θα παίρνεις τόσα, κυρά μου. Μιλούσε έτσι κι όλα. Από εκεί μπήκα σε ένα άλλο που θεωρώ ότι, εντάξει, το να τραγουδάω, μετά από το ταλέντο που μου δώσε ο Θεός, με έμαθε και πώς μιλάνε και πώς τραγουδάνε και τα πάντα, ο Μίμης ο Πλέσας, όλα. Θα σε ρωτήσω κάποια πράγματα, αφού δούμε πάνω σε αυτό, δηλαδή τι σημαίνει ταλέντο, τι σημαίνει μαθαίνω κάτι. Αν το τραγούδι σπουδάζεται, αν μετράει ψυχή, όλα αυτά τα πούμε αφού δούμε πρώτα ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει με φωτογραφίες από την πορεία σου, την καριέρα σου. Όχι βέβαια όλες τις φωτογραφίες, γιατί... Όχι, είναι πολλές. Πάρα πολλές. Αλλά έτσι ενδεικτικά. Ο Μίμης. Ο Πλέσας είναι... Φεστιβάλ είναι εδώ. Από τραγούδι. Κύριος Παναγόπουλος. Οικονομίδες. Ναι. Είμαι έγκυος εδώ στο γιο μου. Ναι. Εδώ. Τραγουδάω στην Πλάκα. Στην Παλιά Αθήνα, στο Κάστρο. Εδώ στην Εράιδα τραγουδάω. Εδώ είναι στην Αμερική νομίζω, ναι. Όταν έκανα δίσκο στην Νέα Υόρκη. Εδώ πρέπει να είναι Θεσσαλονίκη που τραγουδάω. Θεσσαλονίκη. Αυτό που ακούμε, τι τραγούδι έτσι, τι είναι η επιτυχία. Τεράστιο. Τα κούδια μας εμφανίσεις εδώ, έτσι. Ναι. Από κέντρα. Εδώ. Θαυμαστές. Μετά το φεστιβάλ είναι αυτό. Μόλις έχω κατέβει. Από το Θεσσαλονίκης. Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Είναι η τελευταία φορά που είχα πάρει μέρος. Αυτό το Σαρνηθό, πότε γράφτηκε αυτό? Γράφτηκε, εγώ το είπα το 61 ή 62. Είναι η στίχη της Δανάης, της Στρατιάκη, της τραγουδίστριας. Νομίζω ότι είναι το πιο σύντομο, είναι, όχι, από τα πιο σημαντικά όμως τραγούδια που έχουν ακουστεί στον ελληνικό χώρο. Νομίζω. Πολύ ωραίο τραγούδι. Πολύ μοντέρνο. Πλέσσας. Του Πλέσσας, έτσι. Και βέβαια, μοντέρνο για εκείνη την εποχή. Γιατί όλο αυτό το άκουσμα ήταν... Ο Μίμης ήταν τζαζίστας, αγαπητοί. Και εξακολουθεί να έχει αυτό. Ακόμα και τώρα ο Μίμης έχει μια τάση προς τα εκεί. Πάντα του λέγαμε ότι αυτά που κάνεις, οι ενορχιστρώσεις και οι δουλειές σου, είναι 20 και 30 χρόνια μπροστά. Αυτό ακούστηκε σε ταινία, αυτό το τραγούδι. Ταινία το είχε πει ο Κώστας ο Χατζής. Και το έκανε και εκείνος δισκάκι. Τότε ξέρεις, γινόταν. Ήταν μικρά τα συγκλάκια και έκανε ένας στη μία εταιρεία, άλλο στην άλλη, ανάλογα. Ναι. Έρχονται λοιπόν τα πρώτα καλά μεροκάματα, έτσι. Α, και μπαίνω, αυτό ήθελα να πω, ότι μπήκα μέσα στο θέατρο. Έλεγα δύο τραγούδια, στην απογευματινή, δύο στην βραδινή, στο Ακροπόλ. Πρώτο μπήκα. Επιθεώρηση. Επιθεώρηση, βέβαια. Και γνώρισες και εκεί βέβαια, ανοίγε το κύκλο. Κοίτα όμως μια επιθεώρηση που έπαιζε. Ο συγχωρημένος Ορέστης Μακρύς. Μάλιστα. Ο Μίμης Φωτόπουλος. Ο Γκιονάκης. Η Σπερά Τζαβρανά. Μιλάω για. Δεν θυμάμαι τώρα. Ρεναντόρ. Πολύ 38 ονόματα και πολύ μεγάλα. Και από εκεί με πήρε ο Ορέστης Μακρύς. Του άρεσα και με πήρε στην ταινία στο Μεθύστακα. Που είπα τη μια δραχμίστα για σε. Όχι, το μια δραχμίστα για σε μια νομίζω όνομα. Που είπα το ομώνυμο τραγούδι. Ναι. Τραγουδάμε μαζί. Υπάρχει αυτή η ελληνική ταινία που τον κρατάω που σαν μεθυσμένο και τραγουδάμε μαζί. Με δανεικό φουστάνι, το θυμάμαι πολύ καλά. Με δάνεισε η
Παμέλα που δεν υπάρχει πια, που είχε την Εράιδα. Ναι. Γιατί δεν είχα γκαρδαρόμπα. Ακόμα και επειδή, τουλάχιστον. Γιατί μετά κάτσε. Θα σου πω κάτι. Επειδή είμαι ξεροκέφαλη σαν χαρακτήρας πολύ και θέλω να κοντράρω πράγματα που μου προσπαθούν να μου προσάψουν σαν ελαττώματα και δεν τα έχω, ας πούμε. Και εκεί κοντράρουμε πάρα πολύ. Και όλο αυτό ξεκίνησε όλη μου η αυτή από την κόντρα με τον πατέρα μου. Και δεν ντύθηκα ποτέ, παρόλο που ήμουν, ξέρω εγώ, στα τουζένια μου, δεν ντύθηκα ποτέ. Προσπάθησα όσο πιο σεμινά, τέλος πάντων, να σου το δώσω, να το καταλάβεις τι θέλω να πω, να ντυθώ. Και όλο αυτό από κόντρα. Δεν προκάλεσες. Όλο αυτό από κόντρα. Ναι. Και μέσα μου όμως έλεγα και όλα, εγώ θέλω να ακούν τη φωνή μου. Δεν με ενδιαφέρει πώς θα με δουν. Ας μην τους αρέσω, ας πούμε. Και μπήκα στο θέατρο. Το λέω αυτό γιατί ό,τι έμαθα, είπαμε, από τραγούδι, τα έμαθα από το Μίμη. Και ό,τι έμαθα από συμπεριφορά καλλιτεχνική, ναι, τα έμαθα στο θέατρο. Η συνέπεια, το κυριότερο πράγμα που πρέπει να χαρακτηρίζει έναν καλλιτέχνη είναι η συνέπεια. Πειθαρχία, αυτοπειθαρχία. Ντυμένη τρία νούμερα πριν, όρθια, μήπως συμβεί κάτι στα παρασκήνια, γιατί τα νούμερα, ξέρεις, και πρέπει να αντικαταστήσει τον συνάδελφο επί τόπου. Βέβαια, όλα αυτά ήταν για μένα, νομίζω, το δεύτερο μεγάλο σχολείο που πέρασα μετά τον Μπλέσσα. Το Χατζηδάκι πότε τον γνωρίζεις, έρχεται κάποια στιγμή ξακούει. Θα σου πω, όχι, θα σου πω τι γίνεται. Είναι μια έτσι ιστορία που δεν πολύ θέλω να τη λέω, την έμαθα και όλα τα τελευταία τις απόψεις του. Εγώ δεν τις ήξερα τις απόψεις του, τις είπανε στην τηλεόραση. Α. Εγώ δεν το ήξερα ότι ο Μάνος είχε αυτή τη γνώμη για μένα ποτέ. Όταν έφυγε η Νάνα που λέμε τώρα, είναι οι αρχές μου, ο Μάνος μένει χωρίς αντιπροσωπευτική τραγουδίστρια δικιά του και πάει στην Κολούμπια και του λέει του κυρίου Λαμπρόπουλου να ακούσει καινούριες φωνές. Ποιες έχει καινούριες κλπ. Και μέσα στις φωνές που του έβαλε ο κύριος Λαμπρόπουλος, που ήμουν εγώ στα πρώτα μου στάκια, ναι, είπα αυτή είναι, φέρετε τη. Εκείνη την εποχή όμως υπάρχει αυτή η παρένθεση μεγάλη, άσκημη, που υπήρχε μια διαφωνία μεταξύ Χατζηδάκη και όλων των άλλων Ελλήνων συνθητών, αλλά ειδικά ο Πλέσσας είχε αναλάβει την πρωτοβουλία και μιλούσε εκ μέρους όλων των άλλων, και υπήρχε μια διαμάχη καθημερινή από τις εφημερίδες με όχι τόσο ωραία πράγματα. Ότι ο ένας αξίζει και ο άλλος δεν αξίζει. Ότι ποιος είναι αυτός και ποιος είναι αυτός. Διαμάχη όμως, όχι χοντρά, χοντρή διαμάχη. Και με παίρνει ο Λαμπρόπουλος να μη στο πολυλογώ. Μου λέει, έκανε στην τύχη σου, σε διάλεξε ο Χατζηδάκης. Στο ορκίζομαι επειδή ο Θεός μου είναι ο Πλέσσας. Αλλά όπως με έχει πιάσει η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, τι να σου πω τώρα, δηλαδή είμαι άρρωστη με το Χατζηδάκη, τέλος πάντων. Καταλαβαίνεις τι έπαθα. Και ξαφνικά συνέρχομαι. Του λέω, αν με λένε Τζένι Βάνου, έστω και αυτό το λίγο, το χρονικό διάστημα, με λένε λόγω μη Πλέσσα. Τι θέλετε να του πω κι εγώ του Πλέσσα, γιατί έτσι ακριβώς το είχε κάνει η Νάνα. Ήτανε του Πλέσσα τραγουδίστρια η Νάνα. Και τον άφησε και πήγε στο Χατζηδάκη, το μεγάλο του παράπονο. Τι θέλετε, λέω, να του πω κι εγώ του Πλέσσα, αντίο και πάμε το Μάνο. Τέλος πάντων, χάλασε εκεί, χωρίς άλλες λεπτομέρειες. Και όταν το 1969 τον συνάντησα το Μάνο στη Νέα Υόρκη, είχα τραγουδούσα εγώ εκεί και ήρθε στο μαγαζί. Μου λέει, είσαι πάρα πολύ μεγάλη τραγουδίστρια και πάρα πολύ βλάκας. Εγώ, όσο και να μου αρέσεις, μέχρι να πεθάνω, δεν πρόκειται ποτέ να συνεργαστώ μαζί σου. Και όταν τελείωσε αυτό το θέμα, δεν ήξερα, σου είπα, το να σου πει ένας έτσι, είσαι μεγάλη τραγουδίστρια, δεν έχει καμία. Και όταν πέθανε και άρχισαν να βγαίνουν προς τα έξω τα βιογραφικά του και λέγανε διάφορες δημοσιογράφοι, και τότε άκουσα ότι ο Χατζηδάκης με θεωρούσε τη μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια, που είπε ότι κάτι πολύ σημαντικό, ότι όταν τελειώνει τα τρία λεφτά η Βάνου του τραγουδιού που λέει, είναι σαν το μαραθωνοδρόμο που έχει τρέξει 42 χιλιόμετρα και τα έχει δώσει όλα. Ναι. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
Δεν πειράζει, έμεινε το αγκάθι της καρδιάς μου. Αυτό το αγκάθι σε έχει πονέσει, έχεις μετανιώσει. Όχι, δεν έχω μετανιώσει, γιατί ο χαρακτήρας μου είναι ίδιος, δεν αλλάζει. Αισθάνεσαι το ότι σαφώς αναγνωρίζουμε όλοι στον πλαίσιο το μεγάλο μουσικό που έχουμε γνωρίσει και που έχει γράψει και που έχει προσφέρει. Αισθάνεσαι ότι θα ήταν ένα ακόμα σύν στην καριέρα σου η συνεργασία σου με τον Χατζηδάκη που δεν έγινε τεράστιο. Και θα ήθελες να την έχεις κάνει. Θα ήθελες να έχεις τραγουδήσει κάποια τραγούδια που τα άκουγες κάποια στιγμή τραγουδιώντα από άλλες τραγουδίστρες. Σοβαρά μιλά. Αχ, να το είχα πει όλα, εγώ. Όλα του Χατζηδάκη θα ήθελα να τα έχω πει εγώ. Μα όλα. Μεγάλος ερωτικός είναι ένας... Α, αυτό είναι τώρα... Καλά, με αυτό το δίσκο έχω περάσει νομίζω τις... Τις πιο έντονες στιγμές μου. Τώρα που μου το λες, εγώ δεν είχα συνδυάσει ούτε φωνή, βέβαια την ψυχή της μουσικής του Χατζηδάκη την ξέρω και ειδικά στο μεγάλο ερωτικό. Τώρα που το λες όμως, φαντάζομαι ότι αναφυσβήτητα η Φλέβη Νταντονάκη το έχει πει μοναδικά, αλλά τώρα που το λες, αισθάνομαι ότι θα τέριαζε απόλυτα. Ξέρεις για ποια τραγούδια με ήθελε τότε ειδικά ο Χατζηδάκης. Να πω. Ναι, ναι. Για το Μαντολίνο και τον Ταχυδρόμο που λύστες. Και είπε... το πήραν τέλο. Ήθελα να τα πω στο θέατρο ηχογραφημένα να υπάρχουν και να τα κάνω δίσκο. Εντάξει. Όλα καλά. Σίγουρα όλα καλά. Να δούμε ένα μικρό κομμάτι από το Κορίτσια για Φίλημα. Από την ταινία, έτσι. Να το δούμε. Και να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας μετά. Κλείσαν οι δρόμοι και ελπίδα καμιά να έρθει κάτι να φέρει ένα φως στη μικρή μου ερημιά. Σε κοιτώ που μακραίνεις και φας κι όλο πας. Σήκω από εκεί, κάτσε εκεί πέρα. Κάτσε εκεί. Σηκωθείτε, κυρία Ράμο, σας παρακαλώ. Μα αφού έχετε, σήκω, σήκω. Κάτσε εκεί. Μα σε αυτό το τραγούδι. Είχαν γράψει εφημερίδες της Θεσσαλονίκης μετά το φεστιβάλ. Μα τέλος πάντων, φάλαινα ένα θικοπέλο, τι αναπνοή είναι αυτό. Το θέμα της αναπνοής σου ήταν κάτι που έκανε πάντα εντύπωση. Αλλά αυτό που πρέπει να υπογραμμίσω είναι το ότι ήσουν και μια μοναδική ερμηνεύτρια. Γιατί έχουμε δει πάρα πολύ ωραίες φωνές, αντικειμενικά, και είναι ένα μάτι ψόφιο και δεν βγαίνει τίποτα από την ψυχούλα. Και αυτό φαίνεται, παιδί μου. Πάνω δηλαδή, εκεί φαίνεται αυτό, διαφορά. Πάνω σε αυτό, να σου πω. Στη δεκαετία του 70, ναι, ο Κώστας Κλάβας, ο συνθέτης, μαέστρος κλπ, έκανε σχολή, η οποία υφίσταται ακόμη, είναι, έχει δυναμώσει και πολύ. Τότε όμως που το ξεκίνησε ακόμη νωρίς στα πράγματα, ήθελα να με πάρει υπάλληλο, να διδάσκω τραγούδι. Του λέω, Κώστα μου, δεν ξέρω, δεν μπορώ. Λέμε, δεν ξέρω, εσύ που τραγουδάς, έτσι. Δεν ξέρω τι να τους πω. Δεν έχω μανιέρα που τραγουδάω. Δεν έχω μπει σε κανένα καλούπι. Όπως μου ήρθε τραγουδάω. Δεν μπορώ να το διδάξω αυτό. Και τώρα το βλέπω πολύ πιο έντονα στα παιδιά μου.
που είναι και τα δύο στο επάγγελμα, τραγουδάνε και τα δύο. Ναι. Και δεν μπορώ να τους πω ότι εδώ πες το έτσι. Της λέω της κόρης μου, ξέρω εγώ. Πάρε ένα δίσκο και ακούσέ τον. Τι να σου πω. Δεν ξέρω τι έχω κάνει. Ναι, αυτό θα σε ρωτούσα. Ήταν μια ερώτηση που έτσι κι αλλιώς είμαι έτοιμος να την κάνω. Διδάσκεται το τραγούδι, γιατί εσύ δεν έχεις διδαχθεί. Ίσως είναι ένα πλάσμα το οποίο ναι. Εμφανίστηκε στον χώρο και άρχισε να τραγουδάς. Κοίτα, οπωσδήποτε, από ό,τι βλέπω τώρα πάλι από την κόρη μου, σαν γνώμονα, εκείνη παίρνω. Όταν δεν έχεις αυτό το ίσως πια ξεχύλισμα ταλέντο, ας το ονομάσω έτσι, ο Θεός μου τα έδωσε πολύ πλούσια όλα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το να μπορέσεις να τακτοποιήσεις την αναπνοή σου. Όπως βλέπω την κόρη μου τώρα, σου λέω πάντα. Να μάθει τη σωστή ορθοφωνία, να μάθει. Διδάσκεται. Όταν έχεις. Είναι ένα θέμα χορδών. Όταν έχεις τα φόντα, από εκεί και πέρα το να κάνεις άσκηση, γιατί είναι άσκηση ουσιαστικά το μάθημα. Το λέω, συμφωνώ μαζί σου και θα σου πω ένα χαρακτηριστικό. Εγώ όταν μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον που μου λέγανε μην τραγουδάς στα μάτια, δεν μπορούμε, θα φεύγουν τα ποντίκια, τέτοια μου λέγανε. Και ομολογώ ότι άρχισα να ξέρεις, μια συστολή, άρχισε μια συστολή και άρχισα να φοβάμαι. Όταν, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι. Δηλαδή θα ήθελα, σου ομολογώ, να είμαι τραγουδιστής. Αυτό που μπορεί να εκφράσει ένα τραγουδί σε τρία λεπτά, εσύ αναγκάζει να το κάνει σε μια μισή δύο ώρες πάνω στο θέατρο. Το τραγούδι για μένα που οδηγώ, τραγουδάω, είμαι ένας άνθρωπος που τραγουδάει γενικά. Μ' αρέσει. Και μ' αρέσει το καλό τραγούδι, ξέρεις αυτό. Όχι και καλά το λαϊκό ή το ελαφρό, όλα τα είδη τραγούδια. Αρκεί να βγάζει πράγμα. Και η κλασική μουσική ακόμη. Και, τα πάντα, το καλό σε όλα τα είδη. Τώρα τελευταία σου λέω, ειδικά τώρα τελευταία πέρα στο καστόφωνο, στο αυτοκίνητο, έχω τι όπερες έχω, ας πούμε. Και μου αρέσει και φαντάζομαι τον εαυτό μου να τραγουδάει όπερες, τέλος πάντων. Όμως ναι, να καταλάβεις τι είναι το μικρόβιο και το ψωνάρα η δική μου. Λέω, μα δεν μπορεί, αφού αισθάνομαι και μ' αρέσει, πρέπει να μπορώ να τραγουδάω. Όταν μπήκα λοιπόν στη σχολή του Εθνικού και άρχισε να μας κάνει μάθημα η Νικολαίδου, άρχισε να τραγουδάω, κάναμε όλοι μαζί. Ήμασταν, μπήκαμε γύρω στους 26, τελειώσαμε 11. Όταν κάνουμε τραγούδι, κάναμε όλοι μαζί τραγούδι, άκουγε μια πάρα πολύ ωραία φωνή από το σύνολο. Αλλά ξέρεις, με ένα ωραίο ηχόχρωμα. Και όταν ανακάλυψε ότι ήμουν εγώ και με έβγαλε τραγουδίσει μόνο μου, αδύνατον μόνο μου. Ήθελα να πατάω πάνω σε άλλου ή να πατάω σε. Όταν μου έπαιζε στο πιάνο και πατούσα πάνω στο πιάνο, μια χαρά. Όταν και ήμουν μαζί με άλλου, επίση μια χαρά. Μόλι με έβγαζε μόνο με τσακαπέλ, η φαλτσαδούρα να πάει σύννεφο. Μου λέει γιατί, ρε παιδί μου. Είχα αυτή τη συστολή και είχα αρχίσει να φοβάμαι. Και τελικά έκανα και μάθημα με την Πετριόλη, την Πόπη, θυμάσαι. Την Πόπη, μια πολύ καλή δασκάλα. Και άρχισα να μπορώ, έφτασα στο σημείο, έπαιξα και musical. Και μου έλεγε ναι. Ο Γρηγόρης ο Βαλτινός, ο φίλος μου, ο οποίος ήξερε από τη σχολή ότι δεν τραγουδάω. Μου λέει, αφού έφτασε να παίξει και σε musical. Ο Γρηγόρης πάρα πολύ, το ξέρω. Μου λέει, αφού έφτασε στο σημείο, μου λέει, να παίξει και musical, όλα είναι, τα περιμένω πια. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι κάτι το οποίο σε έναν βαθμό το καλλιεργεί. Απάνω, σίγουρα. Οι μεγάλοι συνθέτες μα έχουν πει μετά, συγγνώμη, γιατί πρέπει να κάνω ένα διαλυματάκι. Μου κάνουν διάφορα νοήματα εκεί. Λοιπόν, έχουμε περάσει τον χρόνο του διαλύματος που έτσι κι αλλιώς πρέπει να κάνουμε. Να το κάνουμε το διαλυματάκι και να συζητήσουμε. Θα επανέλθουμε σε λίγο. Τι μου έλεγες για τους συνθέτες, ότι. Όχι, έλεγα αυτή τη διάθεση που έχεις να τραγουδήσεις εσύ και δεν σου βγαίνει. Το έχει ο περισσότερος κόσμος και κυρίως οι συνθέτες. Άμα ακούσεις τους συνθέτες που γράφουν αυτά τα αριστουργήματα να προσπαθούν να στα μάθουν. Το ξεχνάς το μακρό. Ξεχνάς, δεν μπορείς να το μάθεις που λέω. Ναι. Ο Πλέσσας μου λέγε, έλα πουλάκι μου, έλα να έγραψα ένα καινούριο τραγούδι. Έλα να τους το πεις γιατί δεν καταλαβαίνουν τι τους λέω. Την έχουν τη διάθεση, έχουν όλο αυτό τη μουσική μέσα τους, αλλά το να βγει από εδώ σωστά δεν είναι εύκολο. Καθόλου εύκολο θα έλεγα. Ναι, κάνεις πόσους δισκούς, 30... Πρέπει 40. Να έχω κάπου 30 μεγάλους πια. Ξέρεις γιατί βγαίνουν τώρα και τώρα κάνουν οι εταιρείες, μαζεύουν τα παλιά και τα βγάζουν μαζεμένα και λοιπά. Όχι, μιλάω τα original, τα πρώτα τραγούδια που εσύ έγραψες καμιά 30 περίπου 39 μεγάλους. Ναι. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Είμαι, κοίτα, ένα από τα λατώματά μου, σου είπα πριν ότι με ξεροκέφαλαι, έχω πολλά χιλιάδες. Ένα από τα χειρότερα λατώματά μου είναι ότι είμαι πολύ σκόρπιο άτομο. Σκόρπιο άτομο όχι στο να κάνω καλά τις δουλειές του σπιτιού μου, ούτε να κοιτάξω, ξέρω εγώ, τα λουλούδια μου, ούτε, αλλά στη δουλειά μου. Δεν γύρω... φρόντισες στην καριέρα σου. Ποτέ. Μέχρι πριν 6-7 χρόνια. Αισθανόσουν ότι είχες την ανάγκη ενός ατζέντη, ενός μάνατζερ. Δηλαδή αν υπήρχε ένας άλλος να σε τακτοποιεί, να σου κλείνει τα συμβόλαια. Πάλι θα αντιδρούσα.
Γιατί σου λέω, είμαι αυτός ο χαρακτήρας. Θέλω να κάνω θέλογο. Το σπίτι μου, μέχρι πριν 10 χρόνια, δεν σου λέω αστεία τώρα, ούτε ψέματα. Έμπαινες μέσα και δεν έλαβες καμία φωτογραφία δική μου, άντε καμία μικρούλα, ξέρω εγώ έτσι. Πριν 10 χρόνια που έκανα μία ανακαίνιση με λάκες κλπ. Μεγάλωσα φωτογραφίες μου και τις έβαλα γύρω-γύρω πια κι εγώ, με βραβεία και μου λέγανε, μα τόσο καιρό δεν... Λέω, είχα δύο παιδιά, μάλιστα που μεγαλώνανε με... μόνο με μένα. Γιατί χώρισα όταν τα παιδιά ήταν τριό και ενός. 71. Τριό και ενός. 68 γεννήθηκε ο γιος σου, 70 η κόρη μου, το 71 χώρισε. Και ήθελα να μεγαλώνουν στο σπίτι της Ευγενίας Βραχνού, δεν ξέρω, καταλαβαίνεις θέλω να πω. Δεν ήθελα να μεγαλώνουν στο ναό, τον αφιερωμένο στην Τζένι Βάνο. Ήθελα να ξεφύγουν από αυτό που λέγεται φίρμα. Δεν, είναι μια λέξη που αντιπαθώ δε το βεντέτα και το φίρμα, το θεωρώ... Και το στάρ και και των σκυλιών πια να το φάνε, όλοι αυτό λένε. Όλοι είναι πια ναι, φοβερό. Και ακόμη και εκείνα τα χρόνια όμως που οι λέξεις είχαν διαφορετική αξία και βάση, εγώ δεν ήθελα τα παιδιά, ήθελα να βγαίνουν, να με βλέπουν, ξύπναγα πριν από τα παιδιά. Ό,τι ώρα και να κοιμόμουν, ξέρεις, έμεινα πολύ σπιτίσια. Και να πούμε ότι πόσο σκληρό ήταν τότε το νυχτοκάματο, γιατί δεν ήταν όπως τώρα υποτίθεται, υπάρχει ένας περιορισμός. Μιλάμε για 6 το πρωί και... Όχι, εγώ δεν το ήθελα πολύ έντονα αυτό, όχι. Γιατί δούλευα σε μαγαζιά που 2 η ώρα τελείωνε. Ήτανε επιθόρηση πίστας. Στα μεγάλα μαγαζιά. Ρεβί και τέτοια. Ναι, ρεβί. Και 2 η ώρα είχα τελειώσει, αλλά παρόλα αυτά... Γιατί μετά μπορεί να βρισκόμαστε όλοι παρέα κάπου να πάμε. Τα γνωστά, οι φιλικές παρέες των καλλιτεχνών. Αλλά ξύπναγα πριν από αυτά. Ήθελα να μεγαλώσουν, σου είπα, με το συνέστημα ότι έχουν τη μαμά τους δίπλα τους. Ότι δεν έχουν ένα καλλιτέχνη δίπλα ναι, τους που ασχολείται. Πότε το βλέπουν, πότε όχι. Με την καριέρα του. Πότε, κάποια στιγμή πηγαίνεις Αμερική, κάνεις κάποια τουρνέ. Όχι, έκανα συμβόλαιο. Συμβόλαιο, ε. Εταιρεία, δύσκολο. Στην Αμερική. Έλα, αυτό είναι κάτι που είναι φοβερή είδηση. Για πες το μας. Έχω και ένα δισκάκι. Ένα δισκάκι έκανα. 45 άριφη ψάει. Πες το μας. 5 ετών συμβόλαιο. Δεν θέλω ούτε να το λέω αυτό, γιατί νομίζουν πολύ πιθανόν ότι λέω λόγια. Τέλος πάντων, με άκουσε ένας Έλληνο-Αμερικανός που είχε εταιρεία δίσκο. Τον έφερε μια παρέα και τραγουδούσε. Και μου έκανε αυτό το συμβόλαιο. Όπου φεύγοντας όμως εγώ 2 μέρες πριν φύγω από αυτό το ταξίδι, είχα πάρει την απάντηση ότι είμαι έγκυος στην κόρη μου. Και πήγαινα για καριέρα, υποτίθεται. Τέλος πάντων, ερχόταν ο άνθρωπος από το κανάλι, θα σε γελάσω αν ήταν το CBS ή το NBS, γιατί είναι 800 και στη Νέα Υόρκη. Ερχόταν μία φορά τη βδομάδα και παρακολουθούσε τη μεταμόρφωσή μου σαν έγκυο. Κάνω μεγάλη κοιλιά, μεγαλώνει το στήθος μου, μεγαλώνει μύτη μου. Γιατί η εκπομπή θα γινόταν πολύ αργότερα σε αυτό το κανάλι. Λέω, ναι. Και θέλανε να δούνε, το θεωρούσαν πάρα πολύ ωραίο, γιατί υποτίθεται ότι η Αμερική είναι πολύ της οικογένειας χώρα. Βουλδανική. Και θεωρούσαν πολύ ωραίο το κοριτσάκι που η καινούρια που τα πλασάρανε, που θα ήταν και με την κοιλιά εκεί. Αλλά... μεγαλώνοντας η κοιλιά μου και μεγαλώνοντας τα προβλήματα της εγκυμοσύνης μου, είπα λυπάμαι, είχα κάνει το δίσκο εντωμεταξύ στο στούντιο, από εκεί που είδαμε τη φωτογραφία, και τα παράτησα όλα και έφυγα. Είπα σκοτώστε με, κάντε μου ό,τι θέλετε, δεν μπορώ να μείνω στην Αμερική. Δεν μπορώ ούτε να αναπνεύσω πια. Και έτσι τα παράτησα εκεί. Καλύτερα. Ποιο ήταν αυτό το τραγούδι που τραγούδησες εκεί? Δεν έχει γίνει γνωστό εδώ. Το είπα. Αμερικάνικα και ελληνικά. Mm-hmm. Και στις δύο γλώσσες. Και το έχω αυτό το... σε κάνα μήνα περίπου, μας κάνουν ένα fan club. Mm-hmm. Και βρέθη αυτό το παιδί που δεν έχει καμία σχέση με το χώρο. Ξεκίνησε από αγάπη προς εμένα τον Γιάννη τον Βοιατζή, τη ζωή, mm-hmm. τη φτούση. Mm-hmm. Βρήκε αυτό το δισκάκι, γιατί εγώ το χάρισα. Ξέρεις ότι έχω όλους μου τους 45 άριδες. Ένας φίλος μου πήρε jukebox και μου λέει τους θέλεις, άμα τους θέλεις.
Άμα δεν του κάνω, του λέω. Γιατί σου λέγα ότι είμαι πολύ σκόρπια. Ναι. Και χάρισα τα 45 μου όλα τα μικρά. Και μέσα σε αυτά ήταν και αυτό. Αλλά αυτό το παιδί που. Κάνει αυτή την. Ναι, έχει αναλάβει την πρωτοβουλία. Το βρήκε και το έχω. Να... Θα τα ακούσουμε αυτό κάποια στιγμή. Θα είναι πολύ μεγάλο. Είναι ντοκουμέντο, έχει τραγουδήσει. Ντοκουμέντο. Ναι, υπάρχει ο δίσκος. Και σε ξένη γλώσσα. Λέει στούντιο τα λέει όλα στα αμερικάνικα λόγια. Ναι, αγγλικά είχα κάνει, είχα πάρει λόγα και εντάξει, μπορεί να μην λέω την προφορά γιατί άμα δεν τη ζεις τη γλώσσα. Ναι. Αλλά δεν ξέρω, βγήκα εντελώς αντίθετη με τη φωνή μου, η φωνή μου με το χαρακτήρα μου, δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Δηλαδή, βγήκα πολύ μεσοαστή ή μικροαστή αν θέλεις. Δεν συμβιβάστηκα. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ. Δεν είχα καθόλου. Άρα μια ερώτηση. Φιλοδοξία. Μια ερώτηση. Ας πούμε. Τα πράγματα ήρθαν καλά για σένα ή περιμένεις κάτι άλλο, είναι περιττή. Από τη στιγμή που έτσι, ναι, τα έκανες, έτσι, τα έκανες όπως τα ήθελες. Έκανα, δεν ζητώ ευθύνες από κανέναν, αλήθεια. Mm-hmm. Δεν έχω από τίποτα παράπονο. Ό,τι έκανα, το έκανα με μαθηματική ακρίβεια όπως ήθελα εγώ. Μαθηματική αυτό ακρίβεια, με βόλευε, γιατί ήσουν και προοριζόσουν και για μαθηματικά, γι' αυτό είναι η μαθηματική ναι, ακρίβεια. Ναι, ήμουν το μαθηματικό κεφάλι. Θα πήγαινα για μαθηματικός και μετά θα μεταπηδούσα στο Πολυτεχνείο για τις πιο δύσκολες εξετάσεις. Να σου πω, τι θυμάσαι από όλη αυτή την καριέρα που κάνεις αυτές τις στιγμές. Ποιες στιγμές τα ξεχώριζες? Δεν μιλάω για τις συνεργασίες με τον Μίμη, βέβαια, που είναι καθοριστική και από ό,τι μας είπες, του οφείλεις από την Τζένι Βάνου, που είπε την Ομιλία. Αλλά ποιες στιγμές θα ξεχωρίσεις αυτό? Αν εξαιρέσω τα παιδιά μου, που είναι ό,τι στιγμές μπορεί να περάσει μια μητέρα. Έχω πιο πολύ ένα φεστιβάλ στις Βρυξέλλες, φεστιβάλ Βορείου Θαλάσσης. Αυτή η στιγμή την λέω πάντα και δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Όπου ήταν με μια ορχήστρα 110 όργανα, σε ένα κοινό που δεν γνώριζε καθόλου ελληνικά. Είχαμε μια υποδοχή, δεν μπορώ να σου περιγράψω για πώς και τι. Και όταν τελείωσε όλο αυτό το πράγμα, έγινε press conference με τις εταιρείες κλπ. Στο ξενοδοχείο. Μέσα σε όλο αυτό το χαμό, με πλησίασε μια κυρία άγνωστη και καμία σχέση με την καλλιτεχνία, η σύζυγος του κυρίου Τάδε, μεγάλη γυναίκα. Ξένη. Μου λέει, μιλάτε γαλλικά? Λέω, καταλαβαίνω, μιλάτε μου αργά. Γιατί έκανα και γαλλικά, με τη μαντά Μινέρβα. Μου λέει, δεν θέλω να σου πω πολλά, θέλω να σου πω ευχαριστώ, γιατί θα πέθαινα και δεν θα γνώριζα τον κόσμο που μου γνώρισε σήμερα η φωνή σου. Δεν νομίζω ότι έχω ακούσει τίποτα πιο σπουδαίο από αυτό. Νομίζω ότι είναι ο προορισμός της τέχνης γενικότερα. Να ανοίγει δρόμους στη φαντασία των ανθρώπων που βλέπουν ένα πίνακα ή βλέπουν ένα θεατρικό έργο ή ακούν ένα τραγούδι. Και το κυριότερο, η ταπεινή μου γνώμη είναι αυτή. Επειδή όπως και να το κάνουμε, καλώς ή κακώς γινόμαστε είδωλα και άτομα προς μίμηση από τον κόσμο που δεν είναι στον χώρο αυτόν. Δεν το επεδίωξες εσύ αυτό όμως, καθόλου? Όχι. Εγώ χαίρομαι αν ακολούθησαν εμένα. Ναι. Κανένας δεν ξέρει τίποτα για τη ζωή μου. Ναι. Ξέρει ότι τραγουδάω καλά, κατάλαβες. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, κάθε καλλιτέχνης που αναλαμβάνει κάποιο ρόλο στη ζωή του, να σκέφτεται τι θα αφήσει. Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λες. Καλώς ή κακώς είμαστε βιτρίνα. Και οι ζωές μας γίνονται πρωτοσέλιδα. Ακριβώς. Και οφείλουμε σε ένα βαθμό. Και εμείς φταίμε. Βέβαια, οφείλουν σε ένα βαθμό να μας σέβονται και να μην. Και εμείς φταίμε, ναι, Γιάννη μου. Διότι εγώ και εγώ έχω χωρίσει και εγώ τώρα, ναι, το λέω. Ναι. Και εγώ έχω περάσει διαπυρός και σιδήρου, έρωτες, ναι, κλάματα, ναι, χαμός, αυτοκτονίες. Ναι, ναι, τα πάντα. Ναι. Όμως δεν έδινα το δικαίωμα να πάει έξω από το σπίτι μου αυτό. Ναι. Αφορούσε μένα. Το σπίτι, είπες, και είναι μια καλή ευκαιρία να πάμε στο σπίτι σου να δούμε τις φωτογραφίες. Στο χώρο στο οποίο ζει η κυρία Βάνου. Πάμε. Μουσική.
σπίτι είδαμε. Είδαμε και εικόνες. Πολλές. Ναι, ναι. Μου είπες ότι δεν είσαι οργανωμένη, αλλά τελικά βρέθηκαν φωτογραφίες και έφτιαξες και. Α, και έχω μία ντουλάπα ολόκληρη φωτογραφίες. Έχω τέτοια. Εννοώ δεν τα προβάλλω όλα αυτά τα πράγματα. Και πλακέτες από φεστιβάλ. Ναι, από... ναι. Και χρυσό μικρόφωνο. Δεν το είδα αυτό. Η σχέση σου με το Θεό, είδα πάρα πολλές εικόνες. Τι να πω, ότι αν είμαι καλή χριστιανή, όχι, μπορεί να μην είμαι καλή χριστιανή, αλλά... Τι μιλάει για το χριστιανό. Τίποτα άλλο. Δεν πιστεύω. Θρησκόληπτη σχέση. Όχι, δεν είμαι θρησκόληπτη. Τίποτα άλλο δεν... Σε τίποτα άλλο δεν στηρίχτηκα ποτέ από μικρό παιδί. Είχα έφεση. Έχω δίπλωμα από κατηχητικό. Είναι στον άνθρωπο. Χωρίς σου είπα να γίνω όμως η προσκολλημένη, ξέρω εγώ, η Θεούσα. Γιατί σε τα δικά μου χρόνια, όταν μας πηγαίνανε το σχολείο, κάθε Κυριακή στο κατηχητικό. Εγώ πήγαινα στο κατηχητικό, ήμουν γραμμένη και πήρα και δίπλωμα. Έχω τελειώσει. Νομίζω ότι η ανακούφισή μου, έχω περάσει πάρα πολύ μεγάλη ζωή, δόξα τω Θεώ και έχω δύο χρυσά παιδιά, αλλά αυτή η ζωή μου είχε πάρα πολλές διακυμάνσεις, κακές, χωρίς λεπτομέρειες, πολλές, πάρα πολλές. Εάν δεν είχα αυτή την πίστη, δεν θα υπήρχα, νομίζω. Τι ρόλο παίζει η ψυχή σε έναν άνθρωπο, ενώ το σθένος, το κουράγιο, η δύναμη που έχει και το πείσμα να ξεπεράσει κάποιες καταστάσεις. Κοίτα, από χαρακτήρα είμαι πολύ αδύναμη. Φοβάμαι την αστραπή, φοβάμαι που συννεφιάζει ξαφνικά, φοβάμαι τη νύχτα. Θέλω να πω, είμαι πολύ περίεργο άτομο. Και όμως όλα αυτά τα χρόνια έχω βγάλει τη ζωή μόνη μου και κάνοντας και το παλικάρι. Γιατί φοβόταν τα παιδιά μου, ξέρω εγώ, στις αστραπές και εγώ ήθελα να μπω κάτω το τραπέζι. Σου έλεγα, δεν είναι τίποτα, μετακομίζει ο Θεούλης. Ξέρεις τι εννοώ. Αυτό όλο το πράγμα, ίσως γι' αυτό και έχω... δεν είμαι και πάρα πολύ έτσι... Είμαι ένα πολύ νευρικό άτομο, με σπασμένο νευρικό σύστημα, το παραδέχομαι. Και όλο αυτό είναι από την αντίφαση που είχα σαν χαρακτήρας και σαν αυτό που έπρεπε να δείξω και να κάνω. Τι σκέφτεσαι από εδώ και πέρα, Τζένι, πώς, τι σχέδια έχεις? Δεν σχέδια. Έχω κανένα σχέδιο. Τώρα μιλάω για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει. Έχω κανένα σχέδιο, απολύτως. Όσο είμαι καλά... Τι θα ήθελες να σου προκύψει? Εμένα προσωπικά πια νομίζω τίποτα. Έχω μεγάλες ελπίδες και προσδοκίες στα παιδιά μου. Αυτά θέλω να δω. Καμαρώνω πάρα πολύ. Ο γιος σου γεννήθηκε το 68, είναι πιο μεγάλος, ο γιος ή η κόρη? Ναι, ο γιος μου. Και τι ασχολείται? Τραγουδάει. Τραγουδάει. Και η κόρη μου. Μάλιστα. Θέλω να τα δω κάποια στιγμή, επειδή δεν είμαστε ούτε εγώ ούτε αυτά οι άνθρωποι που θα τρέξουμε. Ξέρω τι λες, ναι, ναι, και να πας να πιάσεις δύο ανθρώπους και να πεις κάνω αυτό. Καταλαβαίνεις εγώ τι θα μπορούσα να κάνω από τη θέση μου για τα παιδιά μου. Δεν, όχι μόνο εγώ δε, εάν πω ποτέ, βρε Αθηνούλα μου να πω στον Ντάρ, μην τολμήσεις μαμά, είναι και τα παιδιά έτσι. Γι' αυτό θέλω έτσι με όλη μου την αγωνία σε αγωνιώσω, γιατί είναι πολύ καλά παιδιά και τα δύο, να τους δω ευτυχισμένους. Δεν με νοιάζει αν είναι καταξιωμένοι όχι. Αλλά να τους δω πολύ ευτυχή. Τι σημαίνει ευτυχία για σένα δηλαδή, τι είναι αυτό που λέμε, είμαι ευτυχισμένος, είμαι καλά, τι? Πριν απ' όλα ισορροπία. Ισορροπία του εαυτού σου με τη ζωή, με τους γύρω σου. Να περνάς και τα άσχημα και τα καλά. Να τα βάζεις κάτω και να λες εντάξει τι έγινε, ανθρώπινα είναι τα λάθη. Να αγαπάς τους ανθρώπους, το κυριότερο πράγμα. Και από εκεί και πέρα ευτυχία είναι δευτερόλεπτα, δεν είναι διάρκειας η ευτυχία, μην ζητάμε και πολλά, αλλά αυτά τα δευτερόλεπτα είναι πολύ έντονα και αυτά θέλω να τα περάσουν τα παιδιά μου. Εμείς δεν περάσαμε λίγα δευτερόλεπτα μαζί σου μόνο, καλά. Πέρασε μια ώρα και δεν το καταλάβαμε κιόλας. Μπράβο, καλά ήταν. Ήταν καλά, ναι. Και χάρηκα που σε είδα μετά από κάποιο καιρό που είχαμε να βρεθούμε και τα είπαμε. Και εγώ χάρηκα όπως πολύ. Όπως θα τα λέγαμε στη βεράντα του σπιτιού. Ακριβώς. Και εγώ τουλάχιστον δεν είχα καμία αίσθηση ότι σε ρωτάω, μα απαντάς.
Εγώ το είχα το τράκ μου, κοντεύω να φάω το μαντήλι, αλλά δεν πειράζει. Είναι αυτό, είναι τόσο φιλικό εσύ μαζί μου. Δεν έχει, δεν φαίνεται ποτέ. Δεν το ξεπεράζω ποτέ. Και δεν φαίνεται και ποτέ. Το ξέρουμε εμείς, οι δικοί σου άνθρωποι το τράκ. Το καταλαβαίνουμε πότε στις αναπνοές, καμιά φορά. Ναι. Στο τραγούδι, ειδικά εκεί φαίνεται. Χάρηκα πάρα πολύ που το είπαμε. Και εγώ, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ελπίζω να περάσετε κι εσείς το ίδιο καλά, όπως κι εμείς, τουλάχιστον η Τζέννη και εγώ, πέρασαν πολύ καλά που τα είπαμε. Να είστε καλά, καλή διασκέδαση στη συνέχεια της νύχτας σας. Από μένα, γεια σας. Αυτό το βράδυ, αγάπη μου, που πλάι σου θα γύρω. Στη σκέψη μας ποιος θα την